Η Χαλκίδα ευχήθηκε με μοναδικό τρόπο καλό ταξίδι στον Παναγιώτη Ραφαήλ. Στον 18 μηνών ήρωα που πάσχει από σπάνια μορφή νοτιαία μυϊκή ατροφία και που με την αλληλεγγύη του κόσμου σε λίγες ημέρες θα πετάξει για τη Βοστόνη προκειμένου να λάβει γονιδιακή θεραπεία. Στις 14 θα βρισκόμαστε Βοστόνη και δεν το πιστεύουμε. Ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ανυπομονούμε. Έφηβοι παίζουν ποδόσφαιρο και λαϊκοί τραγουδιστές αποχαιρετούν σήμερα εδώ από το στάδιο της Χαλκίδας το μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ που ετοιμάζει βαλίτσες για τη Βοστόνη. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ. Πρώτα απ' όλα αυτό το πλασματάκι το υπέροχο καθώς τους υπέροχους γονείς να βοηθάμε όσο μπορεί ο καθένας να βοηθάει. Ακόμα και το λίγο είναι πολύ. Θέλαμε να κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι απόψε εδώ. Φεύγει την άλλη εβδομάδα, οπότε όλος ο κόσμος εδώ θα πει ένα καλό ταξίδι στον Παναγιώτη, καλή επιτυχία και καλή επάνωδο. Οι γονείς του δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Ευγνωμοσύνη, νιώθουμε για τον κόσμο, ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όταν ξεκινήσαμε αυτό φάνταζε σχεδόν ακατόρθωτο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, στήριξε τον Παναγιώτη. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ένας μικρός μέτρου του Ζεμπεκιού που έδωσε τις δικές του ευχές στον Παναγιώτη Ραφαήλ. Ήρθα να χορέψω για τον Παναγιώτη γιατί έπρεπε να του χαρίσω κι εγώ μια έκπληξη. Ευχή όλων ο μικρός ήρωας της ζωής να γυρίσει πίσω γέρος και δυνατός. Η κλινική της Βοστόνης θα δεχτεί τον Παναγιώτη Ραφαήλ στις 15 Νοεμβρίου. Και έτσι το επόμενο δεκαήμερο η οικογένεια θα πετάξει με ειδικό αεροσκάφος ασθενοφόρο για το ταξίδι στο όνειρο.